Οι σούπερ ήρωες φοράνε μάσκα. Και εσείς, παιδιά, είστε ήρωες και θα σώσετε τον κόσμο. Αλλά εσείς είστε ακόμη πιο δυνατοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς παλεύετε με δύναμη έναν εχθρό που είναι αόρατος. Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές από την παιδίατρο Κατερίνα Κατσιμπάρδη, παιδίατρο και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την πιο εύκολη και αποτελεσματική χρήση της μάσκας σας. Αγαπημένα μου παιδιά, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο μπράβο για τη χρονιά που πέρασε. Ήσασταν όλα καταπληκτικά και δείξατε σε εμάς τους μεγάλους ότι είστε το παράδειγμα προς μίμηση. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες ημέρες και είμαι σίγουρη ότι σας έχουν ήδη μιλήσει για τη χρήση της μάσκας, η οποία είναι υποχρεωτική το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης. Θα προσπαθήσω λοιπόν σε λίγα λεπτά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Make a Wish Κάνε Μία Ευχή Ελλάδος, σας παρουσιάσω με απλό τρόπο τα βήματα για το πώς θα φορέσετε τη μάσκα σας. Καλημέρα! Μην ξεχνάτε να πάρετε τη μάσκα μαζί σας. Είναι κάτι σαν την κασετίνα σας. Πάτε σχολείο χωρίς την κασετίνα σας? Όχι, έτσι είναι και η μάσκα σας. Καλό θα ήταν να την έχετε μέσα σε ένα σακουλάκι ή μία θήκη που κλείνει με ασφάλεια. Το αντισηπτικό υπάρχει πάντα μέσα στην τσάντα σας και δεν χρειάζεται να βγαίνει από τη σάκα σας καθόλου. Πριν πιάσετε τη μάσκα σας, θα πρέπει να καθαρίσετε τα χέρια σας με το αντισηπτικό που έχετε στην τσάντα σας. Καθαρίζετε πολύ καλά τα χέρια σας, μέσα και έξω επιφάνεια, καθαρίζοντας τα δάχτυλά σας πάρα πολύ καλά, μετρώντας μέχρι το 20. Αφού λοιπόν καθαρίσετε τα χέρια σας, θα πιάσετε τη μάσκα σας από τα λάστιχα, από τα πλαϊνά και θα την φορέσετε καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα σας. Εάν φοράτε γυαλιά, θα βγάλετε τα γυαλιά και θα βάλετε τη μάσκα σας, οπότε θα φορέσετε τα γυαλιά από πάνω στο τέλος. Θυμηθείτε ότι όση ώρα φοράτε τη μάσκα σας, δεν την αγγίζετε. Μια μικρή αλλά πολύ σημαντική διαφορά. Έως τώρα μοιραζόσασταν με τους φίλους σας το περιεχόμενο της κασετίνας σας, κάνατε ανταλλαγές και δίνατε δωράκια ο ένας στον άλλο. Τώρα πια, για την ασφάλεια όλων μας, φροντίζουμε να κρατάμε τα δικά μας πράγματα μόνο για τον εαυτό μας. Και φυσικά ποτέ, μα ποτέ, δεν ανταλλάσσουμε τις μάσκες μας και δεν αγγίζουμε καμία άλλη μάσκα εκτός από τη δική μας. Φτάσαμε! Πριν μπούμε στην τάξη, φοράμε τη μάσκα μας με καθαρά χέρια. Κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε και πριν, μετρώντας πάλι μέχρι το 20 και αφού χρησιμοποιήσουμε το αντισηπτικό που έχουμε στην τσάντα μας. Καλύπτουμε με τη μάσκα μας το στόμα και τη μύτη μας. Έτσι, οι σούπερ ήρωες δεν αποκαλύπτουν ποτέ την ταυτότητά τους. Μέσα στην τάξη ακολουθούμε ό,τι μας πει η δασκάλα ή ο δάσκαλός μας. Διάλειμμα επιτέλους! Στο διάλειμμα θα βγείτε με κάποιους από τους συμμαθητές σας και όχι με όλους. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τη μάσκα σας και να τη φυλάξετε. Είναι το υπερόπλο σας. Δεν το αφήνετε όπου και όπου. Την ξαναβάζετε στο σακουλάκι ή στη θήκη και αμέσως στην τσάντα σας. Όταν γυρίσετε από το διάλειμμα, πρώτα θα απολυμάνετε τα χέρια σας και μετά θα φορέσετε τη μάσκα σας πάλι αφήνοντας μόνο τα μάτια σας εκτός. Αυτό ήταν! Οι σούπερ ήρωες θα κάνουν όλα να φαίνονται πολύ απλά και εύκολα. Είναι έξυπνοι όπως εσείς, γι' αυτό καταφέρουν να σώσουν πάντα τον κόσμο. Και κάτι ακόμη, κανένα σούπερ ήρωας δεν πλησιάζει πολύ τον κόσμο. Είναι λίγο απόμακροι, τους βλέπουμε από μακριά. Αυτό μην το ξεχνάτε. Η φιλία δεν κρίνεται με τις αγκαλιές ή τα φιλιά, αλλά με το πόσο κοντά είναι η καρδιά του σούπερ ήρωα στην καρδιά των ανθρώπων που προστατεύει. Είμαι βέβαιη ότι αυτή τη χρονιά θα ακούσετε τα περισσότερα μπράβο από ποτέ, γιατί πραγματικά το αξίζετε. Είστε οι σούπερ ήρωές μας!